σοβαρό έργο. Κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια σχεδία στην καταπολέμηση της χρήσης ουσιών και στην καταπολέμηση όλων των εξαρτήσεων. Η σχεδία λοιπόν διοργανώνει συναυλία την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο 28 Ιουνίου, στο Βυζαντινό Μουσείο, στο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου, ένα υπέροχο χώρο εκεί, με μότο «Δεν χρειαζόμαστε τις ουσίες». Το υπογραμμίζω αυτό. «Δεν χρειαζόμαστε τις ουσίες». Το προσυπογράφω. Πάμε να μιλήσουμε για μπάλα. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου ο κύριος Χρήστος Αγγέλης. Κύριε Αγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, δικηγόρος, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 31ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων, τελική φάση που ξεκινάει αύριο εδώ στα Γιάννενα. Κύριε Αγγέλη, καλησπέρα. Ξαναλέω, πώς είστε. Πώς είστε, είστε σε διαδικασίες έτσι εγρήγορσης? Είμαστε σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Mm-hmm. Ξεκινάμε αύριο το αγωνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Και παράλληλες εκδηλώσεις. Θα πάμε σε όλα, θα πάμε σε όλα. Πριν από αυτό όμως, επειδή είστε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, πώς βλέπετε το γύρο? Κουρασμένους τους βλέπω όλους. Κουρασμένοι, έτσι, μετά από μια σεζόν πολλών αγώνων. Ναι. Και οι μικρές ομάδες, θεωρητικά μικρές, δεν έχουν μεγάλες διαφορές με τις θεωρητικά μεγάλες. Ναι, σε αυτό, έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω παίζει ρόλο η κούραση, που μάλιστα είπα πριν. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που είναι εύκολο για εσάς. Ποιος θα πάρει το γύρο? Τώρα πραγματικά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει απάντηση. Ωραία, πάμε λοιπόν, πάμε στο πρωτάθλημα των δικηγόρων. Ναι. Πραγματικά γίνονται καλά παιχνίδια. Έχει τύχει να παρακολουθήσω κάποιες χρονιές. Γίνονται καλά παιχνίδια. Υπάρχει καλό στάφ, υπάρχει καλό ποδοσφαιρικό υλικό, έτσι, κύριε Αγγέλη? Κοιτάξτε, η τελική φάση, ναι, είναι 16 ομάδες. 16 ομάδες. Κάποιες από αυτές είναι κανονικές ομάδες. Δεν θα σας πω επίπεδου, ξέρω εγώ, επαγγελματικού προσθέτου, ναι, αλλά είναι, ναι, σίγουρα καλές ομάδες αεραστεχνικού. Με πολύ καλούς παίχτες, με παίχτες που αγωνίζονται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες και εμείς έχουμε στις τάξεις μας, ναι, τον Ντίνο τον Σδράβο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στη Super League 2 με τον Τηλικράτη, Λευκάδος. Και σε άλλες ομάδες υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες. Είναι καλό το επίπεδο. Ειδικά από τη φάση των knockout και μετά, δηλαδή από τη στιγμή που θα μείνουν 8 ομάδες και μετά, τα παιχνίδια είναι πραγματικά εξαιρετικά. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Αύριο ξεκινάει η τελική φάση. 16 ομάδες, πώς θα πάει? Ναι. Είναι όμιλοι στην αρχή? Είναι όμιλοι στην αρχή, 4. Ξεκίνησαν ομάδες σε προκριματική φάση. Από το χειμώνα παίζουν οι ομάδες, ναι, για να βρεθούν 16 εδώ. Είμαστε σε φάση ομίλων, τώρα στην τελική φάση. 4 ομάδες των 4 ομίλων. Των 4 ομάδων. Ναι, ναι. Δύο ή δύο πρώτοι περνάνε στην επόμενη φάση, γίνονται 8, και μετά με ένα προκαθορισμένο σύστημα σταυρώσεων, διασταυρώσεων, φτάνουμε από τον προημιτελικό στον ημιτελικό και μετά στον τελικό. Πώς είναι η ομάδα μας εδώ, η δική μας, η ομάδα δικηγόρων Ιωαννίνα? Την τελευταία πενταετία, εξαετία, ναι, είμαστε μονίμως. Είπαμε για τον Ντίνο Σδράβο, αλλά από εκεί, ναι, και πέρα έχουμε κι άλλους. Έχουμε κάποια παιδιά που αγωνίζονται ή αγωνίζονταν ως βετεράνοι στα τοπικά πρωταθλήματα. Εσείς είστε προπονητής, μου λέγατε πριν βγούμε, έτσι? Εγώ είμαι και διπλωματικός προπονητής, ούτως ή άλλως, αλλά είμαι και προπονητής στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Την τελευταία, ναι, πενταετία, εξαετία, είμαστε μόνοι μας σε μια φάση τετράδας, τελικού, ναι, κατάκτησης. Έχουμε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είμαστε η μοναδική επαρχιακή ομάδα που έχουμε κατακτήσει δύο φορές το πρωτάθλημα. Δύο φορές. Ναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είμαστε σε πολύ μειονεκτική θέση σε σχέση με τις ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτοί ψαρεύουν από μια θάλασσα και εμείς ψαρεύουμε από μια λίμνη. Ναι, ναι, λογικό. Ναι. Ωραία, το λέω σχηματικά. Ναι. Τα πάμε αρκετά καλά. Φέτος όχι τόσο, γιατί έχουμε προβλήματα τραυματισμών. Καλοί που μας παίχτες είναι τραυματίες. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο μεγαλύτερος παίχτης πόσο χρόνο είναι στην ομάδα δικηγόρων? Ο μεγαλύτερος παίχτης στην ομάδα μας είναι 57 χρονών. Τέλεια. Ωραία. Το ποδόσφαιρο είναι πανέμορφο άθλημα και γιατί υπάρχει αυτή η μορφή των ποδοσφαιρικών αγώνων, της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας. Σε ποια γήπεδα θα γίνουν τα παιχνίδια? Πώς μπορεί να παρακολουθήσει δηλαδή κανείς αυτά τα παιχνίδια? Καταρχήν η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη για όλους, είσοδος. Ωραία. Τα γήπεδα είναι τα περιφερειακά γήπεδα των Ιωαννίνων. Ξεκινάω από Κρανούλα, όπως ερχόμαστε, Πέραμα, ναι, Ελεούσα, Λογκάδες, Καστρίτσα, Ασβεστοχώρη, Ανατολή, Εδροσοχώρη, γήπεδο Ευσύπ. Ναι, ναι. Και ο τελικός, αν όλα πάνε καλά, ναι, στο Εθνικό Στάδιο. Θα γίνει στο Ζωσιμάδες. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Έχετε και παράλληλες εκδηλώσεις μέσα από όλα αυτά? Έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις. Για να δούμε. Για πείτε μας. 40 χρόνια που γίνεται αυτό το πρωτάθλημα, η τελική φάση πάντα είναι μια διαδικασία όπου εκτός από τα παιχνίδια υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Παλιότερα υπήρχαν και επιστημονικού περιεχομένου εκδηλώσεις.
τώρα τελευταία γίνονται εκδηλώσεις του τύπου. Έχει υποχώρηση αυτό. Ναι, περισσότερο πολιτιστικές φαντάζομαι. Έχει ατονίσει, ναι, κάπως. Αλλά πάντα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις. Εμείς, ας πούμε, έχουμε μια ξενάγηση στην Καστροπολιτεία. Έχουμε μια μουσική εκδήλωση, όπου ένα αφιέρωμα στο ελληνικό ροκ από μια μπάντα στην οποία μετέχουν και δικηγόροι Ιωαννίνων και η οποία θα παίξει στον αύριο χώρο του κτηρίου των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Ωραία. Υπάρχουν πολλοί δικηγόροι που στα νιάτα τους έπαιζαν ροκ και καλό ροκ, έτσι. Ισχύει. Ξέρω, ισχύ, μπορώ να ξέρω. Και ναι. Μας έκαναν την τιμή να μας βοηθήσουν σε αυτό. Υπάρχει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι στο τέλος της φάσης των ομίλων, όπου εκεί αποχωρούν οι μισές ομάδες. Ναι. Σε ένα κλαμπ της πόλης, για να τους αποχαιρετήσουμε. Ένας αγώνας παλεμάχων δικηγόρων. Πόσοι θα έρθουν τώρα εδώ στην πόλη τις επόμενες ημέρες, πόσους περιμένουμε? Υπολογίζουμε ότι θα έρθουν με τους συνοδούς, εκτός από τους αθλούμενους, με τους συνοδούς γύρω στα 500 άτομα. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα γίνει μια δεξίωση την Παρασκευή το βράδυ για όλους αυτούς, σε ξενοδοχείο της πόλης. Και στη συνέχεια αυτοί όλοι θα μείνουν τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ. Μάλιστα. Γιατί είναι όλοι εδώ και θα αγωνίζονται. Στη συνέχεια θα αποχωρήσουν κάποιοι που έχουν αποκλειστεί. Αυτοί που θα έχουν αποκλειστεί. Τώρα, τι δεν είπαμε για αυτή τη διοργάνωση, κύριε Αγγέλη, τι θα συμπληρώναμε πριν κλείσουμε? Θα συμπληρώναμε ότι η διοργάνωση αυτή των δικηγόρων είναι το μοναδικό πρωτάθλημα, να το πω έτσι, διαχρονικά στην Ελλάδα, εργασιακό πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται με τη μορφή ενός διεθνούς τουρνουά. Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο παίζει όλη η Ελλάδα σε ομίλους, σε προκριματικούς ομίλους, σε τελική φάση. Έχει το δικό της κανονισμό, έχει επιτροπές που βγάζουν τα δελτία. Είναι μια απόλυτα οργανωμένη και συγκροτημένη διαδικασία. Και άλλοι κλάδοι έχουν, έτσι. Μαζεύονται σε ένα τουρνουά, μαζεύονται διάφοροι κλάδοι σε ένα τουρνουά 2-3 μέρες και παίζουν. Αλλά εδώ μιλάμε για 40 χρόνια πρωτάθλημα. Ανελιπώς γίνεται. Είναι με εξαίρεση το 2020. Με εξαίρεση το 2020. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια έχει γίνει. Είναι αξιοπρόσεκτο αυτό που λέτε. Ευχαριστώ, κύριε Αγγέλη, για την παρουσία σας εδώ. Καλή επιτυχία να πω στους αγώνες. Καλά και εσείς. Και στην ομάδα. Και στην ομάδα να πω πάνω από όλα. Να έρθετε να μας υποστηρίξετε να πάμε καλύτερα. Βέβαια, θα το κάνουμε. Και η τηλεθέτηση.